Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Ναι. Μία μητέρα μου γράφει ένα σχόλιο το οποίο έχει πολύ ζουμί κάτω από το βίντεο. Εκμετάλλευση ενήλικων γονιών από ενήλικα παιδιά και εκμετάλλευση ενήλικων παιδιών από ενήλικου γονεί. Γράφει λοιπόν αυτή η φίλη. Και οι δύο κόρε μου, που μένουν μαζί μας δουλεύουν. Άρα έχει δύο ενήλικες κόρες οι οποίες είναι εργαζόμενες και διαμένουν μαζί με αυτήν και τον άνδρα της. Εγώ δεν δουλεύω. Οπότε εγώ μαγειρεύω, κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού, μαζεύω ό,τι παρατάνε εδώ και εκεί. Το μόνο που κάνω είναι να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ συνέχεια για πράγματα που οι κόρες μου ξεχνάνε να πάρουν είμαστε στο εξοχικό μας με τον άντρα μου και γυρνάμε στο σπίτι και δεν έχουν πάρει ούτε νερό. Μείνανε με ένα μπουκάλι μόνο. Η απάντηση τους όταν ρώτησα μα δεν μπορούσατε να πάρετε ούτε νερό, το ξεχάσαμε. Και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Έχω κουραστεί να τρέχω στο σούπερ μάρκετ τουλάχιστον πέντε φορές την ημέρα. Εγώ τις έμαθα έτσι, αλλά τώρα δεν αντέχω πια. Όταν διαμαρτύρομαι, μου λένε φυσικά και αυτές, όπως και ο άνδρας μου, ότι γκρινιάζω συνεχώς. Εσύ τα κάνεις. Δεν στο ζήτησε κανείς να τα κάνεις. Πολλές φορές ο άνδρας μου πλένει τα πιάτα, όταν εγώ αποφασίσω κάποιες φορές να τα αφήσω επίτηδες άπλυτα, γιατί τα πετάνε στον νεροχύτη. Οι κόρες μου μου κάνουν συνεχώς υποδείξεις για το τσιγάρο που καπνίζω ότι δεν έχω επιβάλλον, φαντάζομαι νούδο ότι δεν έχεις αυτοσυγκράτηση. Ναι, δεν έχω και για πολλά άλλα. Έχω τόσο κουραστεί και αποφάσισα να βάλω όρια, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Κανείς τους, ούτε οι κόρες μου, ούτε ο άνδρας μου, κανείς τους δεν πιστεύει ότι μπορώ να το κάνω. Η μία είναι 33 και η άλλη είναι 25. Ναι, έκανα πολλά λάθη για τα οποία ζήτησα συγγνώμη και ζητώ καθημερινά και από τους τρεις. Δηλαδή ζητά συγγνώμη κάθε μέρα και από τον άντρα σου και από τις κόρες σου. Έχω διορθώσει πολλά τα τελευταία χρόνια και αν και τα βλέπουνε, αρνούνται να συμμετέχουν σε οτιδήποτε κοινό στο σπίτι. Σταμάτησα πια να γκρινιάζω, όπως λένε. Υπόψη, ποτέ μα ποτέ δεν είπα τη φράση που άκουγα από τη δική μου μάνα ότι θυσιάστηκα για σας. Όχι, δεν θυσιάστηκα. Μόνοι επέλεξα αυτό το μοντέλο να περιποιούμε τους πάντες. Είμαι αγχωτική και καταλαβαίνω ότι για χρόνια τους δημιουργούσα αγχώς και το έχω μετριάσει, αλλά δεν μπορώ ποτέ να απολαύσω τίποτα γιατί σκέφτομαι τι έχω να κάνω την επόμενη ώρα. Αναλαμβάνεις την ευθύνη σου και αγχώνεσαι για τις ευθύνες που έχεις αναλάβει. Όλα λάθος. Ιστερόγραφο. Πριν μερικά χρόνια είχα σπάσει το πόδι μου και το είχα για τρει μήνε στο γύψο. Έκανα όλε τι δουλειέ μόνη μου. Όλε κανονικά. Λέω στις κόρε μου από μικρά παιδιά ότι δεν είναι υποχρεωμένα σε καμία περίπτωση ποτέ να μα γυροκομίσουν. Εσείς γιατί να είστε υποχρεωμένοι να τι υπηρετείτε, ή εσύ γιατί να είσαι υποχρεωμένοι να τι υπηρετεί, ενώ είναι ενήλικε γυναίκε που εργαζούνται. Συμφωνώ. Ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση αυτέ να σε γεροκομίσουν. Εσύ γιατί έχει υποχρέωση να τι υπηρετεί. Ο καθένα, ακόμα και αν γεράσει, μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του και αν είναι άρρωστο, θα πάρει μια γυναίκα. Τα παιδιά πρέπει να ζουν τη ζωή του και να μην μα έχουν έγνοια. Συμφωνώ τα παιδιά να ζουν τη ζωή του και να μην μα έχουν έγνοια. Όμω και εμεί δικαιούμαστε να ζήσουμε τη ζωή μα, να ζούμε τη ζωή μα και να μην έχουμε έγνοια των ενηλίκων παιδιών. Μάλλον έχουν παρερμηνεύσει όλα όσα έχω πει μόνο προ όφελο του. Σίγουρα έχουν παρερμηνεύσει όλα όσα έχει πει μόνο προ όφελο του. Μεγάλωσα ή μάλλον έκανα εγωκεντρικά παιδιά από δικέ μου τύψει ή πέρασα στο άλλο άκρο επειδή η μαλλον εκανα εγωκεντρικα παιδια απο μου τυψει η περασα στο αλλο ακρο επειδη η μανα μου με είχε οικιακή βοηθό και νοσοκόμα μέχρι να πεθάνει. Μήπω έδωσα λάθο στάση ζωή. Άρα εσένα η μάνα σου σε είχε και εκεί βοηθό και νοσοκόμα όταν ήταν άρρωστη μέχρι να πεθάνει. Άρα με το παράδειγμα σου έδωσε λάθος τάση ζωής, όχι να γίνουν και αυτές οι υπηρέτριες σου και νοσοκόμες σου, αλλά να, όπως ήσουν υπηρέτρια της μάνας σου να συνεχίσεις να είσαι και των θυγατέρων σου. Δηλαδή εσύ δεν υπάρχει πουθενά, είσαι υπηρετικό προσωπικό, είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, όλοι οι άλλοι υπάρχουν και όλοι οι άλλοι έχουν σημασία. Οι άλλοι, η μάνα σου, ο άντρα σου, οι κόρες σου. Επίσης, δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ για τους λογαριασμούς του σπιτιού. Πάλι εγώ φταίω γιατί τους έλεγα να ζήσετε τη ζωή σας τώρα που δεν έχετε υποχρεώσεις. Ταξιδέψτε, βγείτε, μην κοιτάξετε πίσω. Ο καθένα είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του και οι γονεί δεν δικαιούνται να είναι τροχοπέδι στα όνειρα των παιδιών. Τα ενήλικα παιδιά όμω δικαιούνται να είναι τροχοπέδι στην ομαλή διαβίωση των γονέων του. Δηλαδή, εσύ που. σε ποια ηλικία είσαι, τώρα νομίζω πρέπει γύρω στα 60. Εσύ δηλαδή πότε θα ξεκουραστεί, πότε θα ησυχάσει, μια ζωή θα υπηρετεί. Γεννήθηκε για να υπηρετεί. Όλα αυτά του τα λέω γιατί έδωσα αίμα και ψυχή σε γονεί που δεν το άξιζαν και σε πεθερικά στο οποίο δεν ήθελα να φανώ αγενεί και τα πεθερικά με κατακρεούργησαν περισσότερο από του εντό εισαγωγικών γονεί. Εγώ φταίω. Ήθελα να προσφέρω. Πριν μερικέ μέρε, μια φίλη μου, λίγα χρόνια μικρότερη από μένα, σε μια συζήτησή μα, μου είπε: Σε θαυμάζω να το ξέρει. Άρχισα να κλαίω τόσο πολύ. Ποτέ κανείς δεν μου το είπε αυτό στα 59 μου χρόνια Ότι σε θαυμάζει Για να είμαι δίκαιη Τα παιδιά μου μου λένε ευχαριστώ όταν κάνω κάτι για αυτά Και τις απαντάω εγώ Σκέφτηκες μήπως τα παιδιά σου θαυμάζουν τους δήμιους σου Τους γονείς και τα πεθερικά σου Και πήραν τη θέση τους Τη θέση των δήμιων σου δηλαδή Και ότι φταίνε και αυτές που είναι ενήλικες όχι μόνο εσύ, και μου γράφει πίσω «Λέτε» και γράφει μετά «Δεν έχω ζήσει ούτε μια μέρα μόνη μου να μπορώ να τεμπελιάσω, να κλαίω ή να γελάω, να μην νιώθω ότι με κυνηγάνε, χίλια ευχαριστώ». Λοιπόν, 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 έχουμε θεματάρα. Τεράστιο θέμα. Δεν αφορά μόνο γυναίκες, αφορά και άνδρες. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι έχουν Παρόμοιε στάσει ζωή και παρόμοιε συμπεριφορέ συνεξαρτητικέ, υποδουλωμένε. Και υποδουλωτικέ είναι υποδουλωμένοι, είναι δούλοι των γυναικών του, των παιδιών του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν γνωρίζει φίλο η συνεξάρτηση και η θυματοποίηση. Γνωρίζει μόνο ένα ωραιότατο οικογενειακό ιστορικό. Ταυτίζομαι μαζί σου σε μεγάλο βαθμό δεν βιώνω το ίδιο που βιώνεις εσύ ευτυχώς και ούτε θέλω να το βιώσω. Όμως θα μπορούσα κάλλιστα να το βιώσω με την οτροπία που είχα μεγαλώνοντας τα μεγάλα μου τα παιδιά. Όταν μεγάλωνα τα μεγάλα μου τα παιδιά είχα μέσα στο μυαλό μου ότι έπρεπε να προσέχω πάρα πολύ να μην είμαι κακιά, να μην είμαι ε, δυσάρεστη να μην είμαι καταπιεστική όπως ήταν οι δικοί μου γονήση. και σε αυτή την προσπάθεια να γίνω το εντελώς αντίθετο από τους δικούς μου γονείς δεν είχα μέτρο και έτσι κατέληξα να μεγαλώνω τα μεγάλα μου τα παιδιά με τη λέξη όχι να είναι ελάχιστες φορές στο λεξιλόγιο μου να μην συναντάτε συχνά η λέξη όχι στο βιβλίο που έγραψα το 2017 και έχει τον τίτλο Χαρούμενη μαμά, ίσον χαρούμενα παιδιά, το οποίο έχει εξαντληθεί. Και όταν θα πάνε να κυκλοφορήσει, θα το εμπλουτίσω, όπω και όλα μου τα προηγούμενα βιβλία. Όταν θα κυκλοφορήσω ξανά, θα εμπλουτιστούν. Γιατί άλλε γνώσει είχα το 2016 όταν το έγραφα εκείνο το βιβλίο, άλλε συνειδητοποίησει και άλλε τώρα και η επιστήμη προχωράει και εγώ προσωπικά προχωρώ στον πνευματικό μου αγώνα και στον αγώνα της κατανόησης των ανθρωπίνων σχέσεων καλύτερα. Γνωρίζω ότι σε αυτό το λειτουργήμα που έχω επιλέξει της ψυχοεκπαίδευση ο εαυτός μου, η ψυχή μου, η ψυχοσύνθεση μου, η συμπεριφορά μου, η βιωτή μου, που θα έλεγε και η Παναγιώτα μας. Η Παναγιώτα είναι μια φίλη από το δεύτερο επίπεδο που της αρέσει να χρησιμοποιεί τη λέξη βιωτή. Η βιωτή μου είναι το εργαλείο με το οποίο κάνω τη δουλειά μου. Οπότε οι προσωπικές συνειδητοποιήσει βοηθούν πάρα πολύ και στο να μεταδίδω α, ψυχοεκπαιδευτικά καλύτερα το μήνυμα. Ξαναγράφοντας τώρα αυτό το βιβλίο θα προσέθετα περισσότερες οδηγίες ή περισσότερες παρενέσεις για την οριοθέτηση των παιδιών. Σε εκείνο το βιβλίο γράφω ότι δεν ήξερα να βάζω και ότι αναγκάστηκα γύρω στα 8 χρόνια του γιού μου του μεγάλου και στα πέντε της κόρης μου της μικρής... να αρχίσω να βάζω κάποια όρια δειλά-δειλά. Ε, θα έπρεπε να έβαζα περισσότερα όρια. Όχι γιατί πρέπει να καταπιέζουμε τα παιδιά... ή να τα απογοητεύουμε ή να τους δίνουμε ματαιώσεις... αλλά γιατί τα παιδιά μεγαλώνοντας χρειάζονται ένα ασφαλές κλίμα μια ασφαλή οικογένεια μέσα στην οποία να νιώθουν ότι προστατεύονται και από τα όχι και από τις απαγορεύσεις των γονέων τους. Hopefully, ευελπιστώ ότι τώρα με την νέα ευκαιρία που μου έδωσε η ζωή στη μητρότητα και την ε, πήραμε ανοιχτέ αγκάλες θα τα καταφέρω καλύτερα γιατί πλέον δεν νιώθω καμία απολύτω ενοχή να πω όχι στα μικρά τα παιδιά που είναι ανήλικα και μεγαλώνουν μαζί μας ούτε να βάλω όρια. Κάτι το οποίο δυσκολευόμουν πάρα πολύ να κάνω όταν ήμουν νεότερη, όταν ήμουν πιο ανώριμη και όταν ήμουν θυματοποιημένη και είχα τη ψυχολογία του μαύρου προβάτου. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας του, το οποίο δέχεται συνεχώς αρνητική ανατροφοδότηση για το ποια είναι ω μάνα, ποια είναι ω κόρη, ποια είναι ω άνθρωπο στην κοινωνία, ποιο είναι ω πατέρα, ποιο είναι ω γιο, ποιο είναι ω άνθρωπο στην κοινωνία, αυτό ο οποίο δέχεται όλη αυτή την αρνητική ανατροφοδότηση είναι πολύ πιθανό να ξεκινάει από μια εντελώ αδύναμη θέση να μεγαλώσει τα παιδιά του και να καταλήγει να δίνει ένα κακό παράδειγμα στα παιδιά του. Δηλαδή, παιδιά που μεγαλώνουν με γονεί οι οποίοι είναι άβουλοι, οι οποίοι πέφτουν στην προσπάθεια χειραγώγησης των παιδιών πολύ εύκολα. Τα παιδιά του κάνουν ό,τι θέλουν. Γονεί οι οποίοι φοβούνται τι αντιδράσει των παιδιών και γι' αυτό κάνουν τα χατήρια των παιδιών. Γονείς, με γονεί οι οποίοι μπορεί να στερούνται ήδη από κάτι οικονομικό ή ένα ταξίδι, κάτι προκειμένου να δώσουν στα παιδιά, γιατί θεωρούν ότι η μεγαλύτερη υποχρέωση που έχουν είναι να προσφέρουν να προσφέρουν στα παιδιά του, αυτοί οι γονεί, οι οποίοι από μόνοι του πλασάρουν τον εαυτό του ω έναν αδύναμο άνθρωπο και έναν άνθρωπο ο οποίο δεν διεκδικεί να είναι ο ίδιο καλά. Δεν είναι καλά παραδείγματα προς μίμηση από τα παιδιά. Δηλαδή, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε μια ευρύτερη οικογένεια στην οποία υπάρχουν αυτοί που είναι καλά μέσα στην οικογένεια, αυτοί οι οποίοι είναι σίγουροι για τον εαυτό τους, αυτοί οι οποίοι νιώθουν άνετα και νιώθουν ωραία και να ξοδέψουν χρήματα πάνω τους και να πάρουν ένα καινούριο αυτοκίνητο, αν μπορούν να το πράξουν φυσικά, και να πάρουν και καινούρια ρούχα και να πάνε και τα ταξίδια τους και να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους και δεν σκέφτονται πρέπει οπωσδήποτε να κάνω πρώτα για το παιδί μου και μετά για μένα όπως πολλοί από εμά έχουμε λειτουργήσει στο παρελθόν. Παιδιά που μεγαλώνουν με τέτοιους γονείς, οι οποίοι έχουν αυτοπεποίθηση, υψηλή αυτοεκτίμηση και δεν βάζουν τον εαυτό τους κάτω από τα παιδιά τους, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να θαυμάσουν αυτούς τους γονείς, τους γονείς που έχουν αυτοπεποίθηση, τους γονείς που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, τους γονείς που ξέρουν να χαίρονται και να απολαμβάνουν τη ζωή, να θαυμάσουν αυτούς τους γονείς και να θελήσουν και να τους αντιγράψουν. Εάν όμω τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια οικογένεια που έχουν ένα γονέα ή δύο γονεί, οι οποίοι είναι μίζεροι, οι οποίοι είναι υποταγμένοι στη δουλεία του να κάνουν συνεχώ πράγματα για του γονεί του, για τα πεθερικά του, για τα παιδιά του, άμα βλέπουν γονεί οι οποίοι είναι συνεχώ μέσα στο άγχος και την αγωνία, πότε θα προλάβουν να κάνω το ένα, πότε θα προλάβουν να κάνω το άλλο, πότε θα προλάβουν να μαγειρέψουν, πότε θα προλάβουν να πίνουν από τα πιάτα, να μην λείψει τίποτα από το σπίτι, να μην λείψουν τα νερά, να μην λείψουν τα γιαούρτια, να μην λείψουν τα γάλατα, να μην λείψει το ένα, να μην λείψει το άλλο. Τρέχουν συνέχεια, δεν δίνουν στον εαυτό τους την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα, να κάτσει και να πει τώρα θα ξεκουραστώ. Θα βάλω και το ένα πόδι πάνω στο άλλο και θα χαλαρώσω. Αν μεγαλώνουμε τέτοιους γονείς, είναι πολύ πιο πιθανό να θαυμάσουν και να αντιγράψουν παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι είναι βασιλιάδες. Τους ναρκισιστές οι οποίοι κάθονται και τους υπηρετούν οι άλλοι, εσείς αν ήσασταν... Α, μικρά παιδιά και μεγαλώνατε σε μια ευρύτερη οικογένεια στην οποία υπήρχαν οι δούλοι. Ποιου θα θαυμάζετε, νομίζετε, θα θαυμάζατε εκείνου οι οποίοι ήταν με το κεφάλι σκυμμένο... και συνεχώ στενοχωρημένοι και συνεχώ κουρασμένοι και συνεχώ λυπημένοι, ή αυτού οι οποίοι ήταν άρχοντε και βασιλιάδε. Λοιπόν, έχει κάνει λάθο η φίλη, όπω έχουμε κάνει και πολλοί γονεί λάθη, και χρειάζεται να αντιληφθεί το λάθο τη και να μπορέσει επιτέλου να δώσει στον εαυτό τη την ευκαιρία να γίνει κι αυτή η Βασίλισσα στη δική τη ζωή. Καταρχά, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα τα ενήλικα παιδιά να πηγαίνουν ταξίδια. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να απολαμβάνουν τη ζωή και να μην κάνουν νωρί οικογένεια, να μην γεννούν παιδιά πριν γίνουν, γίνουν 30-35 ετών, να έχουν χρόνια να φλερτάρουν, να ταξιδέψουν, να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν. Όμω από τη στιγμή που ενηλικιώνονται και από τη στιγμή που είναι εργαζόμενοι, έχουν υποχρέωση να φροντίζουν και τη διαμονή τους και τη διατροφή τους και τη στέγη τους και την ένδυση τους και την υπόδειση τους και όλα. Είναι απαράδεκτο να κάνουμε τον υπηρέτη, να κάνουμε την οικιακή βοηθό, να κάνουμε την οικονόμο, να κάνουμε τον ε, δεν ξέρω τι, τον, ε, τον δούλο παιδιού το οποίο είναι ενήλικο και πάει στη δουλειά και πληρώνεται. Θα μου πείτε, ξέρετε, στην Ελλάδα παίρνουν πολύ λίγα χρήματα οι νέοι και είναι πολύ χαμηλό ο βασικό μισθό. Να ισχύει. Παίρνουν όμω επίση λίγα χρήματα και οι μεγαλύτεροι και οι γονεί του και οι συντάξει των συνταξιούχων είναι επίση χαμηλέ. Δηλαδή δεν βρίσκονται σε διαφορετική θέση οι γονεί των ενηλίκων παιδιών στην Ελλάδα σήμερα από ότι τα ενηλικά παιδιά του. Άρα, ακόμη κι αν αποφασίσουν να διαμένουν μαζί με τους γονείς τους, τα ενηλίκα παιδιά, κάτι το οποίο εγώ δεν το συστήνω, οφείλουν να συνεισφέρουν οικονομικά στα έξοδα του νοικοκυριού. Δηλαδή δεν έχεις να πληρώσεις ενικιοκύρια, κυρία μου. Δεν έχεις να πληρώσεις λογαριασμούς ρεύματο νερού, ε, κοινόχρηστα, ε, ένφια. Δεν ξέρω τι φόρους έχει ο καθένας, τι, τι χαράτσια έχει να πληρώνει κάθε τρεις και λίγο... Ε, Τρώ, κοιμάσαι, πίνει, λούζεσαι, κάνει χωρί να ξοδεύει τίποτα και δεν έχει ένα εκατοστά ευρώ, ένα 200 ευρώ, ένα 300 ευρώ. Το μισό του μισθού σου. Απέ ότι παίρνει έναν πολύ χαμηλό μισθό. Παίρνει 600 ευρώ ή παίρνει 700 ευρώ. Τα μισά δεν έχει να τα δώσει στο σπίτι, και καταδέχε, καταδέχεσαι να σε ταζει και να σε ποτίζει η μάνα σου και ο πατέρα σου, ενώ είσαι 25 και 30 ετών και εργάζεσαι. Ξαναλέω εγώ έχω τη γνώμη ότι καλύτερα τα ενήλικα παιδιά που εργάζονται και τα ενήλικα παιδιά που είναι φοιτητές να φεύγουν από το σπίτι και να μην μένουν μαζί με τους γονείς. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που κρατάνε ενήλικα παιδιά σε συγκατοίκηση με τους γονείς, πρέπει να μπαίνουν διαφορετικοί όροι όταν συγκατοικείς με ενήλικα παιδιά όταν συγκατοικείς με ανήλικα παιδιά. Όταν συγκατοικείς με ανήλικα παιδιά εννοείται πως εσύ θα πλένεις τα πιάτα, Εννοείται πω εσύ θα πλένει τα ρούχα, θα τα πλώνει, θα τα μαζεύει, δεν ξέρω θα τι θυρώνει τι θα κάνει, εννοείται ότι εσύ θα καθαρίζει, εννοείται ότι εσύ θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζει, γιατί είσαι ενήλικα και αποφάσει να κάνει οικογένεια και θα αναλάβει τι υποχρώσει τη οικογένεια σου. Όμω από τη στιγμή που ένα παιδί ενηλικιώνεται και μπορεί να ψηφίσει, μπορεί να εργαστεί, μπορεί να βγει έξω, να πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδαση και να γυρίσει τα χαράματα, μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο, μπορεί να καπνίσει, μπορεί να κάνει, ότι γουστάρι, μπορεί να κάνει τα τουάσα, γουστάρει ότι κάνει ο κάθε ενήλικα. Με τον ίδιο τρόπο που έχει τις ελευθερίες να κάνει αυτά που γουστάρει, με τον ίδιο τρόπο έχει και την υποχρέωση να φροντίζει την υγιεινή του, να φροντίζει το δωμάτιο στο οποίο διαμένει, να φροντίζει για τη σύντηση του και ούτω καθεξής. Το να εκμεταλλευόμαστε και να στραγγίζουμε τους γονείς μας και ενεργειακά και συναισθηματικά και ψυχολογικά, ενώ είμαστε 30, 40, 50 χρονών, δεν είναι υγιές και είναι άδικο. Λοιπόν, ε, θεωρώ ότι η Φίλη που έστειλε την επιστολή έχει θέμα όχι μόνο με τις κόρες της, αλλά έχει θέμα και με τον άντρα της, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι έχει κάνει κόμμα με τις κόρες της. Δεν ξέρω αν ο άντρας σου έχει ένα υγιές στυλ προσωπικότητας ή μήπως είναι και αυτός ναρκισιστής όπως ήταν τα πεθερικά σου και οι γονείς σου. Φαίνεται πως έχει κάνει κόμμα, ξαναλέω, με τις κόρες σου. Είστε εσύ εναντίον τριών οι οποίοι είναι δυνατοί και σου κάνουν και παρατηρήσεις και σου κάνουν παρατηρήσεις ότι καπνίζεις. Το να καπνίζεις δεν είναι καλή ιδέα, δεν κάνει καλό στην υγεία σου να καπνίζεις, όμως έχεις κάθε δικαίωμα να καπνίζεις τα 59 σου ή να ατμίζεις όπως ατμίζω εγώ. Θα σου έλεγα το άτμισμα κάνει λιγότερη ζημιά από ότι το καπνίσμα στον οργανισμό, ψάξε το, αλλά παρόλα αυτά δικό σου σώμα είναι, δική σου ζωή είναι, φαντάζομαι ότι μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Κάτι που σε χαλαρώνει, κάτι που σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις εκείνα τα δευτερόλεπτα, πόσα είναι που καπνίζεις το τσιγάρο, τα 30-40 δευτερόλεπτα για σένα, θέλουν γι' αυτό να στο κόψουν. Ε όχι, αν θα κόψεις το κάπνισμα, το κόψεις επειδή γουστάρεις, όχι επειδή σου λέει η κόρη σου δεν έχεις επιβάλλον, πώς, τι, 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 τι έκφραση χρησιμοποιείς, επιβάλλον ότι δεν έχει αυτοσυγκράτηση και αυτοκυριαρχία. Να πάει αυτή να αυτοσυγκρατηθεί και να αυτοκυριαρχηθεί, να πάει να μείνει μόνη τη, να κάνει τι δουλειέ τη, να μείνει χωρί νερό και να αναγκαστεί να πάει να αγοράσει νερό, να μείνει με πια τα άπλητα και να αναγκαστεί να τα πλύνει, όχι να τα πλύνει ο μπαμπάκα και το καθεξής. Εγώ προσωπικά το είχα βιώσει αυτό το πράγμα, όχι αυτό που βιώνει εσύ. Υπήρχε μια πιθανότητα να συγκατοικήσω σε κάποια φάση με τα ενήλικα παιδιά μου και σε κάποια φάση όταν ο γιο μου μεγάλο είχε έρθει στα 25 του και είχε βρει μια δουλειά στη Λευκοσία και έμεινε εδώ μερικέ εβδομάδε μαζί μου. Και όταν η κόρη μου η μεγάλη τελείωσε το μάστερ τη και είχε έρθει, και τότε είπα και στου δύο: Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να πάτε να μείνετε μόνοι σα, γιατί ούτε για μένα είναι normal τώρα, πότε ήμουνα τότε, 47-48 χρονών, να κάθομαι να σα γκρινιάζω ότι δεν κάνατε το ένα και δεν κάνατε το άλλο, ούτε να σα πλένω, ούτε να σα καθαρίζω, ούτε να σα μαγειρεύω. Θέλετε να έρθετε να φάμε ένα γεύμα όλοι μαζί, να έρθετε να φάμε, να μαγειρέψω, να φάμε κλπ. Να πάμε έξω να φάμε, αλλά να λάβει ο καθένα τι ευθύνε του. Και παρατήρησα και στου δύο ότι στα δικά του τα σπιτιά, στα δικά του τα διαμερίσματα κάνουν όλε τι δουλειέ μια χαρά που ίσως αν έμενα σε μένα εδώ στο χωριό να μην τι έκανα, γιατί ήξερα ότι είναι η μάνα μα από πίσω, η οποία θα πάει να μαζέψει, θα πάει να συγειρήσει, θα πάει να καθαρίσει. Εγώ προσωπικά δεν αντέχω να γκρινιάζω, δηλαδή δεν μου αρέσει εμένα να γκρινιάζω. Οπότε με τα μεγάλα τα παιδιά, όταν ήταν ξέρω εγώ στην αρχή τη εφηβεία. Έβλεπα ρούχα στο πάτωμα, τα μάζευα. Έβλεπα ακαταστασίε τη, συγύριζα. Δεν έμπαινα στη διαδικασία να γκρινιάξω. Καταλαβαίνω όμω του ανθρώπου που γκρινιάζουν γιατί θέλουν κάπου να τα πούν, θέλουν κάπου να ξεδώσουν. Και τι σημαίνει καμία εκτίμηση και κανένα σεβασμό. Καταλαβαίνει ότι οι κόρε σου θαυμάζουν του ναρκισάρε. Θεωρώ ότι πρέπει να δει τι θα κάνει και με τον άντρα σου, γιατί στα 59 δεν είναι η γριά κατάκητη που δεν μπορεί να αφήσει τον άντρα σου. Εγώ λέω και μια γριά κατάκητη και 90 και 95 χρόνων μπορεί να χωρίσει τον άντρα τη, άμα θέλει. Δε τι θα κάνει, βάλε του όρια, ζήτησε να φύγουν οι κόρε από το σπίτι, να πάνε να μείνουν μόνε του, να αναλάβουν τι υποχρεώσει του και να κάνουν και τη ζωή του. Να κάνουν και τη ζωάρα του. Θα μου πει πώ, άμα θέλουν, μπορούν. Γνωρίζω παιδιά τα οποία Έφυγα στο εξωτερικό κάτω από δύσκολε συνθήκε, κάτω από δυσχερεί συνθήκε. Σπουδάζουν, εργάζονται και καταφέρνουν να βγάζουν τα προ το ζή. Άμα θέλει ένα παιδί, μπορεί να δημιουργήσει. Μπορεί να μεγαλουργήσει. Αν όμω σκεφτόμαστε με ένα κλειστό μυαλό ότι τα παιδιά μα είναι κρίμα που ζουν σε αυτή την εποχή και σε αυτή την κοινωνία και πρέπει να κάνω ότι περνάει από το χέρι μου να τα βοηθήσω, να τα υπηρετήσω, να μην τα στενοχωρήσω, ξέρει, δεν θα ζήσει εσύ. Έζησε ε, η μάνα σου, η πεθρά θα ζήσουν οι κόρε σου, αλλά εσύ δεν θα έχει ζήσει. Πότε θα ζήσεις εσύ, για πες πότε. Σου εύχομαι να ανοίξεις τα μάτια σου και να διεκδικήσεις να ζήσεις και εσύ. Δεν είσαι υποχρεωμένη να είσαι η δουλάρα των ενήλικων θυγατέρων σου. Όχι.